Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με την εξέλιξη, με αυτή την εξέλιξη που ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής και έχει να κάνει με έναν γενικότερο σχεδιασμό στο Δήμο Χερσονήσου, ένας Δήμος ο οποίος γυρίζει σελίδα στον τομέα της διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων. Έχουμε την εξασφάλιση συγκεκριμένων πιστώσεων που αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για έργα διαχείρισης λιμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης που θα πραγματοποιήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου Γιάννη Σέγκο. Να τον καλησπερίσω. Δήμαρχε, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως ακούω. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα αγαπητέ μου Νίκο, πολύ καλά, μια χαρά. Πάμε να αναλύσουμε λίγο και να αναφερθούμε σε αυτή την εξέλιξη. Μια εξέλιξη, η αλήθεια είναι, εδώ στην εκπομπή μας για πρώτη φορά βγαίνει. Και έχει να κάνει την εξασφάλιση πιστώσεων που αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Πραγματικά, ο Δήμος Χερσονήσου, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές που υπάρχουν και ειδικά τα τελευταία 3,5 χρόνια με σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, δεν μένει άπραγος και δεν μένει στην κάθε σταυγά του. Ήρθαν στο Δήμο μας λοιπόν άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ περίπου, πάνω από 12 εκατομμύρια, για τα οποία δώσαμε σημαντική, αν θέλετε, μάχη και αγώνα προκειμένου να εξασφαλιστούν, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου, εκείνο που πρέπει να αποκτήσει τα επόμενα χρόνια, αγαπητοί φίλοι, είναι το βασικότερο, είναι οι υποδομές του προκειμένου ελεύσεως και του νέου αεροδρομίου, το οποίο θα σημάνει για την περιοχή μας και τουριστική αλλά και επιπλέον τουριστική ανάπτυξη, να αποκτήσουμε τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια με ένα ορίζοντα κάποιων δεκαετιών τις σημαντικές υποδομές. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είχε την τύχη να χρηματοδοτηθεί και η ΔΕΙΑ Χερσονήσου με περίπου 7 εκατομμύρια 300.000 ευρώ για ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της επεξεργασίας των βιολογικών καθαρισμών Χερσονήσου και Μαλίων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων των βιολογικών για άδρευση. Ένα δεύτερο έργο είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σημαντικών συστημάτων τηλεελέγχου και έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης, τηλεπαρακολούθησης από μακριά, εξασφάλισης λοιπόν της ποιότητας αυτής της διαδικασίας. Και το τρίτο έργο είναι η προμήθεια, πάρα πολύ σημαντικό έργο που βελτιώνει το περιβαλλοντικό και το ενεργειακό αποτύπωμα, η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, τα οποία εξισώνουν και συμψηφίζουν τις καταναλώσεις των εγκαταστάσεων των δύο βιολογικών καθαρισμών. Άρα εκμηδενίζουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Πράσινο αποτύπωμα, λοιπόν, παρεμβάσεις με πράσινο αποτύπωμα. Ακριβώς. Αυτό είναι το κομμάτι των βιολογικών καθαρισμών που πρέπει να πω ότι, επειδή οι βιολογικοί μας καθαρισμοί έχουν φτάσει εδώ και κάποια χρόνια στα όρια τους, απαιτούσαν σημαντικές ενέργειες και έργα αναβάθμισης τους, τα οποία δεν είχαν γίνει για πολλά χρόνια. Αυτά δρομολογούνται, όπως επίσης δρομολογήθηκε και τελειώνει και μπαίνει σε παραγωγική λειτουργία τους επόμενους 2 μήνες το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Χερσονήσου, λαμβάνοντας τα λίμματα και της περιοχής της αναλήψεως ενός πολύ σημαντικού και τουριστικού οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου. Το δεύτερο σημαντικό έργο, για το οποίο χρηματοδότηθηκε ο Δήμος Χερσονήσου και συγκεκριμένο Φως Δαβόρειας Πεδιάδας, είναι 4 περίπου 1.800.000 ευρώ για τη διαχείριση της λιματολάσπης. Να ενημερώσω ότι ο Φως Δαβόρειας Πεδιάδας, Φόδισα πλέον, ένα πολύ σημαντικό νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του ΧΙΤΑ της Χερσονήσου, χρηματοδοτήθηκε για αυτές τις δράσεις που έχουν να κάνουν με την επέκταση της μονάδας της ηλιακής ξήρασης της λιματολάσπης, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει τη φέρουσα ικανότητά της, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, παραγωγή ενέργειας από το αέριο που θα παράγεται, προκειμένου να αυτονομηθούν ενεργειακά οι εγκαταστάσεις όλου του ΧΙΤΑ. Άρα, δεύτερο κομμάτι σημαντικής ενεργειακής βελτίωσης και εκμυδένισης, αν θέλετε, του ενεργειακού αποτυπώματος. Κύριε Παναγιωτόπουλο, Δήμος Χερσονήσου, με τις ενέργειές του αυτές, προχωρά στην υλοποίηση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σημαντικών υποδομών για τα επόμενα χρόνια, δίχως τα οποία δεν θα μπορέσει να στηρίξει την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη που θα έρθει. Άρα, μαζί με τον βιολογικό, γιατί πρέπει να ενημερώσω ότι ο βιολογικός από την περιοχή των Γουρνών μέχρι τον Καρτερό
Ο Δήμος Χερσονήσου δεν είχε βιολογικό, δημοπρατήθηκε ένα έργο το οποίο είχε απενταχθεί το 2017, ξαναεντάχθηκε το 2019, έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, όπως και τα δίκτυά του, που ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία προς ώρας των οδηγών και των κατοίκων στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνη, καθώς ολοκληρώνονται τα δίκτυα. Αυτή τη στιγμή περνάει τα δίκτυά της η ΕΕ κάνοντας υπογειοποίηση, ενώ εκτιμούμε ότι στα τέλη του μήνα με αρχές του Αλουνού θα ξεκινήσει και το στρώσιμο του οδοστρώματος στην περιοχή του Κοκκίνη. Άρα σημαντικές υποδομές λαμβάνουν πορεία υλοποίησης στο Δήμο Χερσονήσου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και των κατοίκων μας, αλλά και των επισκεπτών μας. Τα χρήματα, πηγή που, από την οποία προήλθαν τα χρήματα... Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο Ανάκαμψης. Να λοιπόν η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και δεν μένουμε σε εκεί, ναι. Σχεδιάζουμε και ήδη έχουμε αιτηθεί και έχει πάρει, εκτιμούμε, την πορεία υλοποίησης η δημιουργία των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής της Λαγκάδας, δύο βιολογικών καθαρισμών, όπως και ο καθαρισμός από τα λίμματα της ενδοχώρας με δίκτυα μεταφοράς των λιμάτων από την περιοχή του Καλού Χωριού, Χαρασό, Βορίτσιο, Σκοτεινό, στο βιολογικό των Γουβών, όπως και λίμματα από τη Γαλήφα προς το βιολογικό της Επισκοπής. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να καθαρίσει την ενδοχώρα και μάλιστα το παραλιακό μας μέτωπο και να βελτιώσει το περιβαλλοντικό Δημαρχέ, αποτύπωμα του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Ξέρετε, εγώ πάντα στέκομαι και στα χρονοδιαγράμματα. Αναφερόμαστε σε μια χρηματοδότηση, αναλύουμε το σχεδιασμό. Πάμε να δούμε και πότε θα υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις, τη στιγμή που έχουν χρηματοδοτηθεί, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και έχουμε πάρει τις εγκρίσεις, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πάνε σε διαγωνιστική διαδικασία. Ας μην κρυβόμαστε όμως. Εδώ δεν εθελοτυφλούμε, ούτε είμαστε φεροβάμονες. Αυτά είναι έργα τα οποία απαιτούν κάποιο χρονικό διάστημα και κάποια χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο θα ξαναθέσουμε, και είναι ένα πολιτικό θέμα αυτό, η Δημοτική μας Αρχή ως προσπάθεια ξαναθέτει στην κρίση των πολιτών τη Δημοτική μας Αρχή στις επόμενες εκλογές του Οκτωβρίου, προκειμένου να προχωρήσουμε το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τον τόπο μας, να τον καταστήσουμε ανταγωνιστικότερο, ποιοτικότερο και, αν θέλετε, ένα τόπο που αξίζει ο καθένας από εμάς πρώτα να ζει και μετά να περιμένουμε τον επισκέπτη. Πρέπει να σεβαστούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρώτα τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας και μετά τους επισκέπτες. Δήμαρχε, τελευταία ερώτηση εκτός... Γι' αυτό θα προχωρήσουμε. Εκτός ατζέντα συζήτησης, πέρα από το προϋπολογισμό και το κονδύλι, με τον τουρισμό έχετε ενημέρωση πότε θα ξεκινήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής σας στη λειτουργία τους φέτος? Φέτος θα ξεκινήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τα μέσα μέχρι τα τέλη του Μάρτη. Να ενημερώσω ότι αυτό το χρονικό διάστημα που τώρα σας αναφέρω υπήρξε, ναι, και επί πανδημίας. Να ξέρετε ότι κάποιες πτήσεις είχαν γίνει ακόμα και επί πανδημίας αρχές του Μάρτη. Προφανώς ο μεγάλος όγκος θα ξεκινήσει μετά τα μέσα Απριλίου. Όμως αναμένεται μια ικανοποιητική χρονιά και φέτος, καθώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια γεωπολιτική δυσκολία η οποία θα δυσκόλευε πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν. Το κομμάτι του τουρισμού. Ο Ευρωπαίος επισκέπτης ακριβώς έχει ανάγκη να επισκεφθεί, να βγει έξω. Επισκεπτόμενοι τις εκθέσεις μέχρι τώρα, ειδικά τις δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις των Παρισίων. Και το κλίμα είναι πολύ θετικό. Τα μηνύματα είναι πολύ καλά. Ακριβώς. Πολύ θετικό. Αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα και στο παραλιακό μέτωπο που αντιμετωπίσατε στο παρελθόν, πολλά προβλήματα έχουν καταγραφεί γενικά. Κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι της μετακίνησης, στο κομμάτι της διέλευσης. Είχατε θέματα αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες όχι, και ό,τι υπήρξε αντιμετωπίστηκε άμεσα. Να ξέρετε ότι η θάλασσα ξέβρασε πέτρες, βράχους κτλ. Ως συνήθως. Πέτρες κτλ. Ως συνήθως αποκατοστάθηκαν κατευθείαν. Ενώ μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω και την υπηρεσία της καθημερινότητας και τα στελέχη της υπηρεσίας και τους υπαλλήλους μας, γιατί κατόρθωσαν χωρίς προβλήματα να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο που πηγαίνει προς το Λασίθι. Και θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω, να μην ξεχάσω να πω, και τις δύο υπηρεσίες μας, και τη διοίκηση και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης, αλλά και τα στελέχη του ΦΟΣΔΑ, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, για τις σημαντικές αυτές εξασφαλίσεις των κονδυλίων που βελτιώνουν πάρα πολύ τις υποδομές μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Εγώ για τη φιλοξενία. Καλό ευχαριστώ απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.